Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Plants vs Zombies Garden Warfare 2. Και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πού είναι τα 10 ψάρια που αν τα βρείτε θα κερδίσετε έναν θησαυρό. Επίσης ένα πράγμα που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι: στο επόμενο μου βίντεο θα θέλετε να παίξω Fortnite ή να σας δείξω πού είναι και τα 54 Gnomes. Επίσης κάτι που θα ήθελα να σας πω και πρέπει να το ξέρετε είναι ότι τα Gnomes θα είναι λίγο μεγάλο το βίντεο, ενώ το Fortnite όχι. Λοιπόν, τώρα ας αρχίσουμε. Κάνουμε ένα άλμα με το Husky Hop πάνω από εκεί, από εκείνο το μαγαζί, και προχωράμε ευθεία στο δρόμο. Τώρα εδώ πέρα μπορεί να συναντήσουμε κάποια zombies. Ήδη συνάντησα ένα. Και πάμε να σκοτώσουμε άλλα 4 περίπου. Ναι. Ωραία. Εγώ τώρα απλά το σκοτώνω. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ότι θα στρίψουμε άλλο εδώ και θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε από τον δρόμο. Οπότε τώρα να πάω στο δρόμο. Και εδώ πέρα όταν αυτά τα ξύλα ανοίξουν κάπως, τα επόμενα δηλαδή, τότε στρίβουμε, ναι. Να, εδώ πέρα έχει ένα πέρασμα κάπως. Πάμε όλο ευθεία στο δεντρόσπιτο και βρήκαμε το πρώτο ψάρι. Το κάνουμε μία φορά, activate. Και επίσης κάτι που πρέπει να ξέρετε είναι ότι πρέπει να τα πάρετε με συγκεκριμένη σειρά. Εάν δεν τα πάρετε με τη συγκεκριμένη σειρά, τότε δεν θα ανοίξει το σεντούκι. Πάμε εδώ ευθεία. Βλέπουμε αυτό το βελάκι, άρα σημαίνει ότι θα στρίψουμε από εδώ. Και εδώ είναι λίγο δύσκολο κάπως. Και θα ισορροπήσουμε σε αυτό εδώ, περνάμε. Και σε αυτό πάλι θα ισορροπήσουμε. Και είμαστε εδώ. Λοιπόν, από εδώ θα πάμε έτσι. Και τώρα εγώ έπεσα κάτω. Εμένα με δυσκολεύει λίγο, δεν ξέρω εσείς πώς το κάνετε. Με επιτυχία ή λάθος όπως εγώ. Και υπάρχει τέλος πάντων αυτός ο τρόπος από εδώ. Ή υπάρχει και αυτός εδώ που είναι λίγο πιο δύσκολος, παρόλο που φαίνεται πιο εύκολος. Λοιπόν, τώρα μας δοκιμάσουμε άλλη μία φορά. Δεν πέτυχε ούτε αυτή τη φορά. Και με αυτή τη φορά θα δοκιμάσω κάτι άλλο. Θα πάω έτσι από εδώ, όχι εκεί. Πάλι χάσαμε. Και αν την τελευταία φορά θα δοκιμάσω. Θα πάω έτσι από εδώ τώρα. Ωραία. Κάνουμε και αυτό activate. Και πάμε στο επόμενο. Για να πάμε τώρα στο επόμενο, βασικά τώρα θα πάω στο επόμενο. Και σε κάποια άλλα ψάρια μπορεί να χρειαστούμε κάποιους άλλους παίκτες. Δεν σημαίνει πως πρέπει να τα κάνουμε όλα με τον συγκεκριμένο παίκτη. Αλλά τα δύο πρώτα, άμα θέλετε να τα κάνετε με τον Kernel Corn. Πιστεύω πως είναι λίγο πιο εύκολο.
Και λοιπόν, θα σκοτώσω αυτό το ζόμπι και πάμε. Πάμε από εδώ, ευθεία στον δρόμο. Στρίβουμε. Και πάμε ευθεία. Τώρα θα πάω πιο γρήγορα με το hash hip hop. Σε λίγη ώρα. Να, εδώ. Στη στροφή εννοούσα. Αφού φτάσαμε εδώ, τώρα πάμε ευθεία στο πάρκο εκείνο. Και εδώ πέρα θα δείτε ότι υπάρχει και μια λίμνη κάπως. Και εδώ πέρα είναι το επόμενο ψάρι. Activate. Και το πήραμε. Πάντως να ξέρετε πως το σεντούκι δεν θα έχει και κάτι σπουδαίο. Θα έχει ένα καινούριο κοστούμι του επιστήμονα. Μην νομίζετε ότι θα έχει και κάτι τέλειο. Βασικά θα έπρεπε να έχει κάτι τέλειο, αλλά δεν έχει. Δυστυχώς. Και τώρα πάμε στο επόμενο ψάρι. Πάμε από εδώ. Έτσι, στο δρόμο θα πάμε. Απλώς εγώ θα κόψω δρόμο από εδώ. Θα σκοτώσω αυτόν εδώ. Βασικά θα του κάνω λίγο damage. Τώρα θα τον αφήσω. Γιατί ο σκοπός μου δεν είναι να σκοτώσω εκείνη. Σκοτώνω αυτόν και αυτόν. Τώρα θα κάνουμε και αυτό το ψάρι activate. Και πάμε στο επόμενο ψάρι. Λοιπόν, το επόμενο ψάρι, για να πάμε στο επόμενο ψάρι, πάμε από εδώ. Γυρνάμε πίσω. Πάμε εδώ από τον δρόμο. Και ξαναπροχωράμε ευθεία. Μόλις φορτώσω το hash hip hop, θα το χρησιμοποιήσω για να πάμε πιο γρήγορα. Και τώρα. Πάμε εδώ, ευθεία, ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια. Πρέπει να περάσουμε από εκεί. Σας τον έδειξα τον δρόμο. Πάμε ευθεία στον δρόμο. Ανεβαίνουμε. Και εδώ πέρα είναι το επόμενο ψάρι. Α, όχι. Θα είναι πιο μακριά. Πηδάμε αυτό το σπίτι. Και αυτό. Και βρίσκουμε το επόμενο ψάρι που είναι εδώ. Το κάναμε και αυτό activate. Δηλαδή το πήραμε. Σπάμε τους φράχτες για να περάσει ο παίκτης. Και πάμε εδώ. Μόλο ευθεία. Ανεβαίνουμε πάνω με το hash hip hop.
και θα κατεβούμε κάτω. Λοιπόν, τώρα αυτό το ψάρι πρέπει να το πάρουμε με το νύμπ. Οπότε εσείς να έρθετε με το νύμπ εδώ. Αλλά εγώ επειδή έχω αγοράσει αυτή την... Έχω ανοίξει αυτή την πόρτα με 5 αστέρια, θα πάω εδώ να αλλάξω παίκτη. Είναι πιο γρήγορο. Παίρνετε όποιο νύμπ θέλετε. Εγώ τώρα πήρα το πειρατικό νύμπ. Και πηγαίνετε. Ο ένας τρόπος είναι να πηδήξετε από εδώ. Όλο ευθεία. Και να κάνετε κι άλλο άλμα. Περνάτε από εδώ. Και παίρνετε το ψάρι. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τον επόμενο δρόμο. Και να ξέρετε κάτι άσχετο, πως εδώ πέρα υπάρχουν και 3 σεντούκια που εσείς αν δεν τα έχετε βρει τώρα σας τα έδειξα και τα ανοίγετε. Εγώ τα έχω ανοίξει. Και λοιπόν, εμείς τώρα οι περισσότεροι θα νομίζετε ότι θα φύγουμε πάλι από εδώ. Αλλά δεν θα φύγουμε και θα φύγουμε από εδώ. Πυροβολούμε αυτό το κουμπί ώστε να ανοίξει αυτή η πόρτα. Εγώ ήδη την έχω ανοίξει, οπότε δεν χρειαζόταν να το πυροβολήσω το κουμπί. Και θα σας δείξω τον επόμενο τρόπο. Μπορούμε να πηδήξουμε από εδώ. Και συνεχίζουμε απευθεία και κάνουμε το ίδιο. Πάντως οι περισσότεροι θα νομίζετε ότι αυτό εδώ το ψάρι θα πρέπει να το κάνουμε και αυτό activate με αστέρια. Με αστέρια που πρέπει να τα πάρουμε κάνοντας challenges. Αλλά όχι, αυτό το ψάρι δεν το χρειαζόμαστε. Και πάμε τώρα στο επόμενο ψάρι. Ανεβαίνουμε από εδώ. Πατάμε escape. Και respawn. Βασικά warp home, μπερδεύτηκα. Πέφτουμε εδώ μέσα. Εγώ την έχω ανοίξει αυτή την πύλη. Και στρίβουμε αριστερά. Δίπλα από το sticker shop είναι αυτό εδώ το ψάρι. Βασικά όχι ακριβώς ψάρι, αλλά τέλος πάντων αυτό. Το πήραμε και από εδώ και ας προχωρήσουμε να πάρουμε και το επόμενο ψάρι. Περνάμε μέσα από αυτές τις πόρτες. Βασικά, όχι, μπερδεύτηκα. Πατάμε escape, respawn και παίρνουμε τον Super Brains. Όποιον Super Brains θέλουμε. Το ίδιο είναι. Επειδή αυτός κάνει υψηλά πηδήματα. Βλέπετε. Και θα ανεβούμε με εκεί πέρα. Εδώ που θα σας δείξω. Πάμε εδώ πρώτα. Ή βασικά να μην πάμε από εδώ. Πηδάμε εδώ. Σε αυτό το κουτί. Πηδάμε εδώ. Και ή όχι, ας πάμε από εδώ. Πάνω σε αυτό. Και προχωράμε ευθεία. Και παίρνουμε αυτό το ψάρι. Λοιπόν, πήραμε και αυτό το ψάρι. Και ας προχωρήσουμε στο καταφύγιό μας. Να πάρουμε και το επόμενο. Πάμε από εδώ, κατεβαίνουμε τις σκάλες.
και πηγαίνουμε μέσα σε αυτή την αίθουσα. Πηγαίνουμε στην πύλη του πειρατή, δίπλα από την πύλη του πειρατή, και κάνουμε activate το ψάρι. Και ωραία. Πάμε και τώρα για το τελευταίο. Ναι, το τελευταίο είναι. Το δέκατο. Πάμε έτσι ευθεία εδώ. Και πηδάμε κάτω. Δεν πρέπει να πέσουμε στο νερό γιατί θα πεθάνει ο παίκτης. Πηδάμε σε αυτό το βράχο και κάνουμε activate. Βλέπουμε το βίντεο που ξεκλειδώνουμε το συντούκι. Και αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Εάν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Τώρα ανεβαίνουμε εδώ. Ανοίγουμε το συντούκι. Και θα σας αποχαιρετήσω. Και να πήραμε αυτό το καπέλο για τον επιστήμονα και αυτά. Γεια σας.